Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε την Κατερίνα Ψαρουδάκη, που είναι υπεύθυνη δημοσιογράφος και υπεύθυνη επικοινωνίας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, για να μας δώσει έτσι μερικά στοιχεία χαρακτηριστικά για μια έρευνα που έγινε, έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ, σε 13.000 μαθητές μάλιστα. Μια έρευνα που θα την έλεγα και αποκαλυπτική σε σχέση με το τι χρήση κάνουν τα παιδιά στο διαδίκτυο, στα social media, τι αντίληψη έχουν, πώς επηρεάζονται. Καλή σας ημέρα, κυρία Ψαρουδάκη. Καλημέρα σας, κυρία Παντινάκη. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα εξ αφορμής αυτό που είπατε, ότι δεν ξέρετε αν είναι ουτοπικό το σύνθημα. Της ημέρας όλοι μαζί το λέω, αυτό, το λέω αυτό γιατί πραγματικά είναι να χανείς ο κόσμος του διαδικτύου. Έχετε δίκιο για τους προβληματισμούς σας, αλλά θέλω να υπογραμμίσω ότι είναι αναγκαίο να είμαστε όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο, γιατί το διαδίκτυο είναι ένας υπέροχος κόσμος, ένας κόσμος που πρέπει να βρίσκονται τα παιδιά μας μέσα, καθώς προσφέρει ευκαιρίες, δυνατότητες, ψυχαγωγία, επαγγελματική ανέλυξη, αλλά θα πρέπει αυτή τη δυνατότητα και αυτή την ευκαιρία που έχουν τα παιδιά μας να τη θωρακίσουμε, έτσι ώστε να μπορούν να πλοηγούνται με ασφάλεια. Και σε αυτό πρέπει να βοηθήσουμε όλοι, γονείς, εκπαιδευτικοί. Η βιομηχανία του ίντερνετ έχει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι ευθύνης. Σαν γονείς είμαστε σε θέση να θωρακίσουμε τα παιδιά μας απέναντι στο πώς χρησιμοποιούν το διαδίκτυο? Έχουμε τη γνώση πρώτα-πρώτα? Η γνώση δεν είναι απαραίτητη. Δεν είναι απαραίτητη ως προς τι. Δεν είναι απαραίτητη να έχει κανένας γνώσεις, τεχνικές γνώσεις. Αρκεί το ένστικτο του γονιού. Ό,τι ισχύει στον πραγματικό κόσμο, ισχύει και στο διαδίκτυο. Αυτά που συμβουλεύουμε τα παιδιά μας να προσέχουν στον πραγματικό κόσμο, αυτά πρέπει να προσέχουν και στο διαδίκτυο. Από εκεί και μετά όμως η ενημέρωση του γονέα είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο γονιός πρέπει να ενημερώνεται για το τι κάνει το παιδί του στο διαδίκτυο, να έχει μια εικόνα του τι κινδύνους κρύβει αυτό που κάνει το παιδί του στο διαδίκτυο και να το ενημερώνει. Άρα συμπεραίνω με βάση αυτό που λέτε ότι οι γονείς δεν έχουν εικόνα, δεν ξέρουν τι χρήση κάνει το παιδί τους. Δυστυχώς αυτό προκύπτει από την έρευνα, από την πρόσφατη έρευνα που κάνουμε. Είναι η δεύτερη έρευνα που κάνει το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου σε ένα τόσο μεγάλο δείγμα παιδιών. Πέρυσι είχαμε κάνει σε ένα δείγμα 14.000 παιδιών μαθητών 18 ετών, φέτος ένα δείγμα 13.000 παιδιών. Είναι αποκαλυπτικά τα αποτελέσματα και εμείς σταθήκαμε στα αποτελέσματα που έχουν σχέση με τους γονείς. Αυτό που προκύπτει είναι η ανάγκη περισσότερης επίβλεψης των διαδικτυακών συνηθιών των παιδιών από τους γονείς. Είναι κάτι που το ζητούν τα ίδια τα παιδιά και το παραδέχονται τα ίδια τα παιδιά μέσα από τις απαντήσεις τους. Και ζητούν και καλλιέργεια μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ γονιών και παιδιών, έτσι ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη προστασία των ανήλικων χρηστών στον ψηφιακό κόσμο. Αν δηλαδή ένα παιδί βρεθεί, ας πούμε, σε μπελά, να το πω πολύ απλά, δεν απευθύνεται στη μητέρα του ή στον πατέρα του για να ζητήσει βοήθεια, προσπαθεί να το διαχειριστεί μόνο του. Τα μισά παιδιά, δυστυχώς τα μισά παιδιά απαντούν ότι θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία, τα υπόλοιπα κρατούν μια επιφυλακτική στάση και λένε ότι δεν θα απευθυνθώ σε κάποιο γονέα. Γιατί είτε φοβούνται ότι θα τους κοπεί το προνόμιο της χρήσης του διαδικτύου, είτε πιστεύουν ότι ο γονιός δεν είναι σε θέση να τα βοηθήσει. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, το να μην υπάρχει εμπιστοσύνη του παιδιού απέναντι στο γονιό, ότι αν βρεθώ σε δύσκολη θέση, ο άνθρωπος που με αγαπάει, ο γονέας μου, θα είναι εκείνος ο οποίος θα με βοηθήσει. Αυτό το κομμάτι πρέπει να δουλευτεί πάρα πολύ από τους γονείς και από τους εκπαιδευτικούς. Άρα είναι θέμα έτσι κι αλλιώς τις σχέσεις που έχουν οι γονείς με τα παιδιά τους και κατά πόσο έχουν καλλιεργήσει μια σχέση εμπιστοσύνης και για τα καθημερινά στο φυσικό κόσμο αλλά και για τα διαδικτυακά. Μέσα από την έρευνα προκύπτει ότι 2 στα 10 παιδιά δημοτικού και 4 στα 10 παιδιά γυμνασίου δεν συζητούν με τους γονείς τους θέματα που άπτονται της ασφαλής χρήσης του διαδικτύου. Δεν και συζητούν μάλιστα πώς πρέπει να συμπεριφερθούν ή δεν συζητούν καν το τι κάνουν στο διαδίκτυο. Δηλαδή μπορεί δεν ο γονιός να νομίζει καν το τι κάνουν στο διαδίκτυο. Ο γονιός αποφεύγει τη συγκεκριμένη συζήτηση. Καταλαβαίνουμε ότι προκύπτει από την μη εμπιστοσύνη που έχει ο γονιός στον εαυτό του ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια τέτοια συζήτηση. Εκεί όμως χρειάζεται δουλειά από το γονιό, να τρέξει, να ενημερωθεί,
να βρει τρόπους έτσι ώστε να μπορέσει να εμπνεύσει αυτή την εμπιστοσύνη στο παιδί του. Ένας καλός τρόπος είναι το site που έχουμε, το safer.internet4kids.gr, όπου εκεί κανείς μπορεί να δει τα πάντα σε σχέση με το διαδίκτυο, σε σχέση με όλους τους προβληματισμούς που μπορεί να έχει το παιδί. Εξηγούμε αναλυτικά τα εργαλεία που υπάρχουν και μπορούν να βοηθήσουν ένα γονιό να προστατεύσει το παιδί του, πώς μπορεί να ξεκινήσει μια συζήτηση, τι πρέπει να περιέχει αυτή η συζήτηση, το πότε πρέπει να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Φαντάζομαι πρέπει να την ξεκινήσει νωρίς, έτσι, με δεδομένο ότι τα παιδιά έρχονται σε επαφή με συσκευές που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από πολύ νωρίς, από την νηπιακή ηλικία. Η συζήτηση για την ασφάλεια στο διαδίκτυο πρέπει να ξεκινάει από τη στιγμή που ξεκινάει η ασχόληση του παιδιού με τον ψηφιακό κόσμο. Ακόμα και αν είναι μικρό το παιδί, πρέπει κάποια βασικά πράγματα να το ενημερώνουμε. Και φυσικά χρειάζεται επίβλεψη. Ένα παιδί μικρό, και όταν λέω μικρό εννοώ την ηλικία του δημοτικού και έκτης δημοτικού, δεν μπορεί να βρίσκεται στο διαδίκτυο χωρίς επίβλεψη, χωρίς να ξέρει ο γονιός του τι βλέπει και τι κάνει. Σωστά. Σωστά. Όπως δεν θα το αφήναμε στο φυσικό κόσμο να κυκλοφορεί μόνο του, ας πούμε, στους δρόμους, γιατί δεν ξέρουμε τι θα συμβεί, το ίδιο κατά αντιστοιχεία τέλος πάντων και στο ίντερνετ. Τι κάνουν τα παιδιά αλήθεια στο ίντερνετ? Είναι πραγματική αντιστοιχεία. Όπως παίρνουμε το παιδί μας και το μαθαίνουμε πώς θα περνάει το δρόμο χωρίς να το πατήσει ένα αυτοκίνητο, έτσι πρέπει να πάρουμε το παιδί μας από το χέρι και να το μάθουμε πώς να πλοηγείται στον ψηφιακό κόσμο, αποφεύγοντας τους κινδύνους. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Από την έρευνα, τι προκύπτει για το τι αναζητούν, τι κάνουν τα παιδιά στο διαδίκτυο και ως προς το χρόνο που περνάνε, μπορούμε να μιλήσουμε για πλέον ένα, ότι είμαστε κοντά στον εθισμό, περνάνε πολλές ώρες τα παιδιά στο ίντερνετ? Λοιπόν, όσον αφορά στη χρήση των κοινωνικών δικτύων, το 59% των παιδιών δημοτικού και το 94% των παιδιών γυμνασίου ηλικίου έχει προφίλ σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο. Αν και δεν επιτρέπεται γιατί είναι ανήλικα. Για τα παιδιά δημοτικού, ναι, στο 59%, δηλαδή αυτό το 59% είναι ένα ποσοστό το οποίο δεν επιτρέπεται να βρίσκεται σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο. Η ενασχόληση με το YouTube είναι καθολική. Είναι 95,5% στο δημοτικό και 97% στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το YouTube είναι ένα κοινωνικό δίκτυο το οποίο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή όταν βλέπουμε τέτοιους αριθμούς ενασχόλησης. Ενασχόλησης σαν θεατές ή και σαν παραγωγή βίντεο? Και δύο. Και μάλιστα. Στα δύο. Ναι, ναι. Και αυτό, στα θεατές νομίζω... και δικό τους περιεχόμενο. Χτυπάει καμπανάκι, γιατί το να δούμε ξαφνικά μπροστά μας ένα βίντεο στο YouTube το παιδί μας, το ανήλικο παιδί μας, μπορεί να είναι 10 ή 12 χρονών, πραγματικά μπορεί να συνιστά πολλούς κινδύνους. Άρα... Γιατί πάτε τόσο μακριά στο YouTube? Στο TikTok, που επίσης είναι ένα κοινωνικό δίκτυο το οποίο χρησιμοποιείται κατά κόρον από παιδιά δημοτικού. Ήδη, νόμιζα ότι είναι καινούριο δίκτυο αυτό. Έχω μείνει πίσω. Ναι, δεν είναι τόσο. Είναι τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ δημοφιλές τα παιδιά δημοτικού. Τα περισσότερα παιδιά χρησιμοποιούν το TikTok. Και η πρακτική του TikTok είναι να ανεβάζεις βίντεο του εαυτού σου. Άρα πάνε περίπατο και τα προσωπικά δεδομένα, έτσι, τα οποία τα παιδιά δεν μπορούν να διαχειριστούν. Δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Επίσης, από τα παιδιά δημοτικού που ασχολούνται με τα κοινωνικά δίκτυα, περίπου 1 στα 3 δεν έχει το προφίλ του ιδιωτικό. Πολύ μεγάλος κίνδυνος. Οποιοδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο του παιδιού. Σε φωτογραφίες που νομίζω βλέπουμε όλοι πόσο συχνά έτσι υποστάρουν φωτογραφίες τα παιδιά, και ίσως έχει και ιδιαίτερη σημασία για αυτές τις ηλικίες το τι θα ποστάρουν και τι απήχηση θα έχει. Και θα δούμε στη συνέχεια και πώς αντιλαμβάνονται την εικόνα του σώματός τους στα παιδιά, ειδικά τα παιδιά γυμνασίου ηλικίου, μέσα από όλα αυτά που ποστάρουν στα κοινωνικά δίκτυα. Για να τελειώσουμε όμως το θέμα των παιδιών του δημοτικού, να πούμε ότι 12% των παιδιών δημοτικού και 24% των μεγαλύτερων παιδιών αποδέχεται αιτήματα φιλίας από αγνώστους, ενώ 1 στα 10 παιδιά δημοτικού και περίπου 1 στα 3 παιδιά γυμνασίου ηλικίου δηλώνει ότι έχει συναντηθεί με κάποιον που γνώρισε στο διαδίκτυο. Είναι μεγάλη αριθμή. Είναι μεγάλη αριθμή. Και αυτό δείχνει έλλειμμα ενημέρωσης. Και αλήθεια, εύλογα κανείς θα σκεφτεί τι κάνει ο γονιός την ώρα που το παιδί του κάνει μία συνάντηση με έναν άγνωστο που γνώρισε στο διαδίκτυο. Αλλά είναι θέμα μόνο των γονιών. Δηλαδή, ο γονιός πρέπει να έχει ρόλο επόπτη, ρόλο χωροφύλακα, ή όλα ξεκινάνε από το κομμάτι της ενημέρωσης τελικά? Η ενημέρωση προέρχεται από το σπίτι και από το σχολείο. Η εποπτεία όμως πρέπει να γίνεται στο σπίτι.
Ο γονιός πρέπει να έχει πλήρη εικόνα τι κάνει το παιδί του στο διαδίκτυο και με ποιους μιλάει. Όπως ενδιαφερόμαστε στην πραγματική ζωή, ποιοι είναι οι φίλοι του παιδιού μας, από τι οικογένειες προέρχονται, έτσι πρέπει να ενδιαφερόμαστε και με ποιους μιλάει στο διαδίκτυο. Το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα, ότι όταν έχουμε την εικόνα ενός παιδιού που κάθεται σε ένα καναπέ με ένα κινητό, δυστυχώς υπάρχει αντίληψη στο γονιό ότι το παιδί μου είναι ασφαλές, κάθεται στον καναπέ, είναι μπροστά μου. Κρατάει όμως ένα εργαλείο το οποίο το επιτρέπει στο παιδί να είναι εκτεθειμένο σε πάρα πολύ κόσμο και όχι τόσο καλό κόσμο. Όπως ακριβώς το είπατε πριν, δεν θα το αφήναμε να περάσει το δρόμο μόνο του. Θα του μαθαίναμε πώς να κινηθεί στον έξω κόσμο. Και αυτός ένας έξω κόσμος είναι ουσιαστικά, απλά με ένα διαφορετικό μέσο, με μια διαφορετική διαδρομή. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο από την έρευνα είναι ότι η διαδικτυακή παρενόχληση μέσω κοινωνικών δικτύων έχει δεχτεί το 18% των παιδιών δημοτικού, δηλαδή 2 στα 10 παιδιά έχουν δεχτεί διαδικτυακή παρενόχληση. Παρενόχληση, μιλάμε για σεξουαλική παρενόχληση. Μιλάμε για κάποιον ο οποίος προσπάθησε να τα προσεγγίσει μέσω διαδικτύου. Δεν ξεκαθαρίζει στη συγκεκριμένη ερώτηση αν είναι σεξουαλική. Ποιος θα ήταν ο σκοπός. Ναι, ποιος θα ήταν ο απότερος σκοπός. Υπάρχει όμως προσπάθεια προσέγγισης. Και μάλιστα στις μεγαλύτερες ηλικίες αυτό το ποσοστό φτάνει το 33%. 3 στα 10 παιδιά. Παρενοχλούνται μέσω διαδικτύου. Και παρόλα αυτά, τα περισσότερα παιδιά δεν το μοιράζονται αυτό με τους γονείς τους. Δεν το μοιράζονται και πολλές φορές μπαίνουν και στη διαδικασία να συνομιλούν με αυτόν που προσπαθεί να τα προσεγγίσει. Μάλιστα, ένα άλλο ποσοστό που έχει ενδιαφέρον και αφορά τα διαδικτυακά παιχνίδια. Το 29% των παιδιών δημοτικού μιλάει με ανθρώπους που δεν γνωρίζει. Με τους οποίους παίζει μαζί η παιχνίδι. Και παίζει μαζί παιχνίδια. Και το 38% των παιδιών, δηλαδή 4 στα 10 παιδιά γυμνασίου και λυκείου, ακολουθούν την ίδια πρακτική. Μιλούν με αγνώστους που δεν γνωρίζουν στην πραγματική ζωή. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει βέβαια για το από εκεί και πέρα. Γιατί ξεκινάς μια φαινομενικά ανώδυνη συνομιλία, η οποία μπορεί να πάει κι αλλού και μπορεί τελικά να φτάσουμε στο σημείο αυτό που μας λέγατε νωρίτερα, να συναντηθούν και στην πραγματική ζωή, στον πραγματικό κόσμο. Ακριβώς. Και δεν γνωρίζουμε και ποιος κρύβεται πίσω από αυτό. Από αυτόν που ισχυρίζεται ότι μπορεί να είναι συνομήλικος του παιδιού. Μάλιστα. Ένα από τα θέματα στα οποία επικεντρώθηκε η έρευνα και θέλω να το αναφέρουμε πριν κλείσουμε είναι και ο βαθμός επηρεασμού των παιδιών στα όσα βλέπουν στα κοινωνικά δίκτυα. Θα σας ρωτούσα για το τι επίδραση έχει, δηλαδή αναρτά το παιδί ένα περιεχόμενο, μια φωτογραφία, κοιτάζει τα likes, αυτό που λέμε για πλάκα, ας πούμε, η μεγάλη πόσα likes έχει φωτογραφία μου, για τα παιδιά παίζει ρόλο. Για τα παιδιά δεν είναι καθόλου πλάκα όλο αυτό. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι 2 στα 10 παιδιά ηλικίας από 13 έως 18 ετών ανησυχεί για τον αριθμό των like που θα βάλει στο περιεχόμενο που ανεβάζει σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο. Το 19% έχει προβεί σε διαγραφή φωτογραφίας που δεν έλαβε ικανοποιητικό αριθμό like και το 28% χρησιμοποιεί συστηματικά φίλτρα στις φωτογραφίες που μοιράζεται. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η αλληλεπίδραση που μπορεί να έχει το περιεχόμενο που ανεβάζει το παιδί μας είναι πάρα πολύ σημαντική και επηρεάζει την ψυχολογία του παιδιού, επηρεάζει την αυτοεκτίμηση. Ένα παιδί μπορεί να χάσει την αυτοεκτίμησή του. Αν δεν μαζέψει likes. Αυτό ακριβώς. Και σε αυτό είναι ένα κομμάτι που ο γονιός πρέπει να δουλέψει, πρέπει να δώσει στο παιδί να συνειδητοποιήσει ότι αυτό που βλέπει σε ένα άλλο προφίλ και το χαρακτηρίζει πετυχημένο είναι μια στιγμή ενός 24ωρου. Πολλά παιδιά θεωρούν ότι η δική τους η ζωή είναι βαρετή, ενώ η ζωή του φίλου τους, επειδή βλέπουν το όπως τι ποστάρει ο φίλος του, μπράβο, αυτή την εικονική ζωή που βλέπουν, είναι πολύ πιο συναρπαστική η ζωή του άλλου. Πιο συναρπαστική ακριβώς από τη δική τους. Και όλο αυτό έχει πολύ μεγάλη επίδραση στην αυτοεκτίμηση του παιδιού σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία της εφηβείας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουλέψουμε και εμείς οι ενήλικες, γιατί συμβαίνει και σε εμάς αυτό. Θεωρούμε τη δική μας ζωή βαρετή και τη ζωή του άλλου πολύ έτσι συναρπαστική. Πάει ταξίδια από εδώ, από εκεί, εστιατόρια. Άρα θα πρέπει να δουλέψουμε εμείς τον εαυτό μας για να το μεταφέρουμε μετά το μήνυμα και στα παιδιά. Έτσι ακριβώς. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι αυτό που βλέπουμε είναι μία στιγμή και πολλές φορές μπορεί να μην είναι καν αληθινή στιγμή. Γιατί υπάρχει το Photoshop, υπάρχουν διάφορα εργαλεία που ωραιοποιούν καταστάσεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, τροφή για σκέψη, όλα αυτά που μας είπατε. Τα αποτελέσματα της έρευνας, έτσι, για κάποιον που θέλει περισσότερες πληροφορίες, υπάρχουν αναρτημένα και στη σελίδα του Safer. Υπάρχουν αναρτημένα στη σελίδα του saferinternetforkids.gr, όπου το for γράφεται με 4. Τις επόμενες ημέρες θα βγουν και τα πιο αναλυτικά αποτελέσματα, γιατί δεν έχουμε προλάβει να τα επεξεργαστούμε όλα. Η έρευνα ολοκληρώθηκε. 13.000 παιδιά, νομίζω. Ναι, ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας. Βγάλαμε κάποια πρώτα αποτελέσματα, αλλά τα συνολικά αποτελέσματα θα τα έχουμε τις επόμενες ημέρες αναλυτικά στο site. Μάλιστα. Κυρία Ψαρδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.